devotion. Λοιπόν, στην καθιερωμένη θέση μας εδώ με αυτό το πολύ εντυπωσιακό backdrop του Σερέλη. Coach, χαρητήρια. Πώς το βιώσατε, πώς το σχεδιάσατε και πώς το εκτελέσατε? Ωραία. Μερικές φορές σχεδιάζεις πράγματα που δεν βγαίνουν. Νομίζω σήμερα ότι και αν είχαμε τα πάντα, άμυνα, επίθεση, ήμασταν πάρα πολύ. Νομίζω ότι και η Μονακό δεν βρέθηκε σε καλή μέρα, να είμαι ειλικρινής. Και μας βοήθησε λιγάκι αυτό το πράγμα, οπωσδήποτε. Αλλά πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στους παίχτες μας σήμερα, διότι είχαν από θέματα ενέργειας, σταματήσαν σχεδόν τα πάντα. Αν εξαιρέσουμε μια πληγή που έχουμε πάλι με τα θετικά rebound που χάνουμε. Είναι όμως και κορυφαίοι και αυτοί. Και κορυφαίοι, αλλά και εμείς έπρεπε να το προσέξουμε λίγο. Λοιπόν, λέγαμε, coach, ότι κάνετε, ας πούμε, ένα δύσκολο παιχνίδι να φαίνεται εύκολο και δεν περιμένει κανείς από τους φίλους του Παναθηναϊκού ότι θα έρθει σήμερα η Μονακό και θα φάει 23 πόντους. Ισχύει, ήμασταν πάρα πολύ καλά, επαναλαμβάνω, και στο αμυντικό κομμάτι και στο επιθετικό. Ό,τι και αν ζητήσαμε τους παίχτες, το κάναμε και με το παραπάνω. Το μόνο που μας πλήγωσε λιγάκι ήταν τα επιθετικά rebound, αλλά ευτυχώς δεν φάγαμε πολλούς πόντους από αυτά. Νομίζω όμως ότι η εμφάνισή μας ήταν κυριαρχική και νομίζω είναι η καλύτερη φετινή μας εμφάνιση και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Να βγάλω τα βραβεία. Λεσόρ MVP. Ναι, Λεσόρ MVP προφανώς. Είναι ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Δεν ξέρω, πρέπει να είναι παιχνίδι καριέρας. 42 νομίζω, PIR. Ναι, πρέπει να είναι παιχνίδι καριέρας για τον Λεσόρ αυτό. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτόν, γιατί σήμερα, να είμαι ειλικρινής, σε όλα σχεδόν τα λεπτά που έπαιζε ήταν πάρα πολύ καλός και αμυντικά. Και ελαχιστοποίησε τα λάθη του. Ακριβώς, και ήταν και κομβικός στην επίθεσή μας. Στο πρώτο μήχρονο θα λέγαμε ότι ήταν το playmaker της ομάδας. Τζέριαν Γκραντ. Ένας φανταστικός παίκτης στην άμυνα, αλλά και με τρομερή αυτοποίθηση μπροστά. Είναι καταπληκτική η χρονιά τώρα. Είναι καταπληκτική χρονιά που κάνουμε μέχρι τώρα. Είναι ένας αμυντικός πραγματικά εξολοθρευτής, αλλά είναι πάρα πολύ καλός και στην επίθεση. Δεν είναι ένας παίκτης στόχος για τους αντιπάλους πλέον καθόλου. Πρέπει να τον προσέξουμε πάρα πολύ. Το βασικό είναι ότι μπορεί και μένει πολλά λεπτά στο παιχνίδι κυνηγώντας τους καλύτερους επιθετικούς χωρίς να κάνει πολλά φάουλ, παίζοντας πολύ καθαρή άμυνα. Πραγματικά είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που αμήνεται για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα καθαρά. Και νομίζω είναι ένας πολύ κωμικός παίκτης για μας πλέον. Από εκεί πέρα θα σταθώ και σε έναν παίκτη ο οποίος ακόμα ψάχνει να βρει τον καλό του αυτό. Είχε να βάλει τρίποντα από 22 Δεκεμβρίου. Πάει το μυαλό σου? Ναι, για τον Χουάντσο μιλάμε, αλλά τώρα, κοίταξε, προφανώς τα παιδιά και ο Χουάντσο θα ήθελε να ήταν να έχει ένα ρόλο περισσότερο στην επίθεση, να είχε σκοράρει πιο πολύ, αλλά για μας ήταν πάντα σημαντικός. Από τη στιγμή που ήταν στο κήπεδο, η ομάδα μας έπαιζε πολύ καλύτερη άμυνα, βοηθούσε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Στα rebound έχει βοηθήσει αρκετά σε σχέση με τον χρόνο που έχει παίξει. Ανοίγει το γήπεδο, δημιουργεί πολύ μεγάλες αποστάσεις για την επίθεσή μας, ακόμα και αν δεν ευστοχεί. Γιατί παρόλο που δεν ευστοχεί, δεν μπορείς να παίζεις με τον Χουάντσο στην ομάδα και η αντίπαλη ομάδα να τον αφήνει ελεύθερο. Τα συζητούσαμε όλα αυτά. Όλοι στην ομάδα τον βοηθάνε, όλοι οι συμπαίχτες του, όλοι οι προπονητές. Κάποια στιγμή θα έρθει. Εγώ νομίζω ότι και αυτό το παιχνίδι δεν ήταν για τον Χουάντσο κάτι τρομερό. Μπορεί και ακόμα καλύτερα προφανώς. Το σημαντικό είναι να μπει και αυτό στην εξίσωση, να βρει μια καλύτερη ψυχολογία. Είναι έμπειρο παιδί και να μας βοηθήσει και επιθετικά παραπάνω. Κέντρικ Νάν, πιστόλι. Ναι, πάρα πολύ καλός επιθετικός, γι' αυτό τον πήραμε. Το ξέραμε. Ένας εναντίον ενός καταστάσεις. Πολύ καλός και στο πικερόλ. Και με οικονομία σήμερα. Ναι, ναι, πολύ καλός και στο πικερόλ. Έχει ακόμα ένα θέμα στο να διαβάσει λίγο, ξέρεις, στο ευρωπαϊκό τρόπο παιχνιδιού κάποιες καταστάσεις λίγο πιο γρήγορα. Νομίζω ότι ακόμα μπορεί να είναι και λίγο πιο επιθετικός, μπορεί να γίνει ακόμα, αν θέλεις να επιτεθεί και να δημιουργήσει και πάσες. Αλλά νομίζω ότι η ομάδα τη στιγμή που έχει έρθει ο Κέντρικ έχει αλλάξει. Αυτές οι νίκες μειώνουν, δεν σβήνουν, αλλά μειώνουν την κούραση. Γιατί είναι εξοντωτικό το πρόγραμμα. Και φαντάζομαι ότι μετά το Λαύριο, την μεγάλη σου αγάπη, θα δώσετε και ένα ρεπό, έτσι. 100% μειώνεται η κούραση καταρχάς. Μα ίσα-ίσα από την προηγούμενη νίκη προχθές είδαμε πώς μπήκε η ομάδα και πόσο πολύ ήθελα να κερδίσει το μάτς. Και την κούραση επίσης τη μειώνει και όλη αυτή η ατμόσφαιρα που υπάρχει εδώ στο γήπεδο, η οποία βοηθάει πάρα πολύ τους παίχτες να δώσουν κάτι παραπάνω. Μόλις τελειώνει ο αγώνας, καταλαβαίνουν τι έχει γίνει και πόσο κουρασμένοι είναι. Εντάξει, τα ρεπό, όλα αυτά θα τα παίρναμε ούτως ή άλλως. Ξαναπαίζεται Παρασκευή με Παρτίζαν. Ναι. Πάλι εδώ. Πάλι sold out. Ούτως ή άλλως είναι έτσι οι καταστάσεις και τα παιχνίδια τόσα πολλά που λόγω Ευρωλίγκας οι παίχτες πρέπει να παίρνουν ρεπό σχετικά συχνά, νομίζω ένα κάθε 10 μέρες τουλάχιστον. Οπότε εντάξει, ένα ρεπό θα έρθει πάλι. Θα χτυπάει η καρδιά σου περίεργα στο Λαύριο?
Να σου πω την αλήθεια, εντάξει, επειδή υπάρχει διαφορά δυναμικότητας, προφανώς το λάβει είναι ομάδα συστηματικό κομμάτι. Ναι, εντάξει, ναι. Αλλά μόνο τέτοια παιχνίδια θα μπορούσα να παίξω, νομίζω, εναντίον του Λαυρίου, με μια τέτοια ομάδα στον Παναθηναϊκό, να υπάρχει αυτή η διαφορά, ώστε να μην διακυβεύεται κανένα, ξέρεις, αποτέλεσμα που να είναι κόντρα της ομάδας.